Ηλιάς, Ραψοδία, Λάμδα, στίχος 4. Βρισκόμαστε, μιλούμε για την Έριδα και δεν έχω τελειώσει ακόμη το σχολιασμό μου. Ναι, ο Πρόκλος στο έργο του για τον Τίμεο, στον Τίμεο του Πλάτωνος, υπόμνημα, πρώτο βιβλίο 135, λέει «Ο πόλεμος είναι μέρος της δημιουργίας». Το ονομάζει «κοσμική εναντίωσης». Και λέει λίγο παρακάτω στο ίδιο βιβλίο, στο 174, «Ολόκληρη η σύσταση του κόσμου έχει ρυθμιστεί από αυτήν την αντίθεση. Και αν ο σπουδαίος Ηράκλητος είχε σε αυτήν το νου του όταν έλεγε «πόλεμος πατήρ πάντων», ούτε κι αυτός μίλησε ατόπος», λέει ο Πρόκλος. Δεν το αναφέρω το απόσπασμα αυτό, «πόλεμος πατήρ του Ηράκλητου», γιατί είναι γνωστό. Ήδη το ανέφερες. Ναι, δεν αναφέρω, το λέω όλο. Είναι μεγάλο και είναι πολύ σημαντικό, αλλά τουλάχιστον το εντοπίζω, ώστε όποιος θέλει να το... Μετά από αυτό θα... Ναι. Ναι. Συγγνώμη. Ο Αισχύλος τώρα, στο έργο του 7 επί Θήβες, στο στίχο 1052, λέει «Έρης περαίνει μύθων ιστάτη θεών». Η Έρης, λέει, τελειώνει το λόγο, βάζει δηλαδή την υπογραφή της στο τέλος του λόγου, γιατί είναι η ιστάτη των θεών. Αυτός ο στίχος εμένα με συντάραξε. Είναι η ιστάτη των θεών, λέει. Στο γάμο του Πηλαίος και της Θέτιδος δεν την κάλεσαν, δεν την τίμησαν. Και έτσι έγινε η αιτία του Τροϊκού πολέμου. Με άλλα λόγια, οφείλουμε να τιμήσουμε την Έριδα. Οφείλουμε να εξοργιστούμε, να συγκρουστούμε, να διεκδικήσουμε, να πολεμήσουμε, αλλά με μέτρο. Να διαφωνήσουμε. Και να διαφωνήσουμε βεβαίως, αλλά με μέτρο, με επίγνωση, με συνειδητοποιημένο στόχο. Πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας το συγκεντρωμένο, το καταπιεσμένο υλικό των βλαβερών συναισθημάτων. Με αυτή την έννοια ότι πρέπει να συγκρουστούμε. Και εδώ πρέπει να δώσουμε προσοχή. Προσοχή σε αυτό το σημείο. Πρέπει να τιμήσουμε την Έριδα. Όχι να τη λατρέψουμε. Γι' αυτό δεν αναφέρεται πουθενά λατρεία της Έριδος. Δεν αναφέρονται ούτε βομή, ούτε ναοί, ούτε θυσίες. Χρειάζεται να την τιμήσουμε, αλλά όχι να τη λατρέψουμε. Ούτε ναοί στον Άδη, στον Χάροντα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάτι, δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτό το θέμα. Τα μυστήρια ουσιαστικά. Τα μυστήρια, ναι, βεβαίως. Λέει ο Πρόκλος λοιπόν στο υπόμνημα «Εις τα Ισιώδου έργα και ημέρες». Σωστά λέει ο Ισίωδος την Έριδα τιμούν, κάπου το ανέφερα. Της πρέπει τιμή γιατί είναι μία θεά. Και το λέει και αυτός, λέει τιμούν, δεν την αγαπούν. Ου γαρ φιλούσι, λέει ο Πρόκλος. Δεν την αγαπούν. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τιμηθεί. Συνέχεια. Την Έριδα λοιπόν, Ζεύς δε Έριδα πρωί ελεθωάς επινίες Αχαιών, την έστειλε στα γρήγορα πλοία των Αχαιών, την Αργαλέη. Πολέμει ο τέρας με τα χερσήν έχουσα και είχε λέει στα χέρια της το τέρας. Τέρας σημαίνει σημείον. Σημεία και τέρατα που λέμε είναι το ίδιο πράγμα. Είχε στα χέρια της το σημάδι του πολέμου. Τώρα αυτό, διάφοροι σχολιάζουν αυτό το στίχο, αλλά κανείς δεν με έπεισε. Τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το σημάδι του πολέμου. Ο Ησύχιος, αυτό το τέρας, το λέει ότι η λέξη τέρας προέρχεται από τη λέξη πέλορ, που είναι ο πελώριος που λέμε, και τέρορ και γίνεται τέρας. Είναι συγγενείς οι λέξεις αυτές, πέλορ, τέρορ και τέρας. Ποιος έλεγε, ο Ευστάθιος τώρα έλεγε, κάποιος σχολιαστής έλεγε ότι πρόκειται για μια μεγάλη προπαρασκευή. Ότι αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη προπαρασκευή, είναι όλος σύμπας ο στρατός, εκτός από τους μυρμιδόνες είπαμε. Γι' αυτό και λέει, είχε στα χέρια της το σημάδι του πολέμου. Λοιπόν, αυτή τώρα η Έριδα πήγε και στάθηκε επάνω στο Οδυσσέως το μεγάλο πλοίο. Μεγακείται η νεή Μελένη. Νεή Μελένη. Το πλοίο του Οδυσσέως είναι μαύρο, μελανό και έχει μεγάλο κύτος. Είναι μεγάλο το πλοίο αυτό. Που στη μέση ήταν, λέει, για να, στη μέση της παράταξης των πλοίων.
σαν την καρδιά, το έχουμε ξαναδεί αυτό το σημείο, εν μεσά το έσκεγε γονέμενα φωτέρωσε, λέει. Από τη μία μεριά ήταν του έαντος οι σκηνές του Τελαμονιάδου, το ένα άκρο, και στο άλλο άκρο, και προς το Αχιλλέος, λέει, γιατί αυτοί στα έσχατα τις ίσες νύες έσυραν. Από τη μια μεριά λοιπόν είναι τα πλοία του έαντος και από την άλλη μεριά είναι τα πλοία του Οχιλέως. Στο ίδιο σημείο στέκεται ο Αγαμέμνον στη θήτα ραψοδία στο 226, εκεί που λέει ότι στέκεται πάνω στο πλοίο του Οδυσσέως και κρατά στα χέρια του εκείνη τον κόκκινο μανδύα, το κόκκινο σημείο που λέγαμε, για να ακούγεται παντού. Τώρα εδώ δεν έχω καταλάβει πού είναι τα πλοία του Αγαμέμνονος. Στο κάτω-κάτω ο Αγαμέμνον είναι αρχηγός, δεν θα έπρεπε να είναι στο κέντρο. Δεν αναφέρονται τα πλοία του Αγαμέμνονος στην παράταξη. Κάπου εκεί είναι φυσικά, αφού έχει τα περισσότερα πλοία, έχει 100 πλοία, αλλά δεν αναφέρονται ούτε στη μέση, ούτε στα άκρα. Αυτοί λοιπόν είχαν σύρει, λέει, στα έσχατα τα πλοία τους, τις ίσες νύες, «Ην ωραίοι πίσινοι και κάρτε χειρών». Νομίζω το έχουμε ξαναπεί αυτά, τον ίδιο στίχο. Έχοντας πεποίθηση στην ανδρεία τους και στη δύναμη των χεριών τους. Κάρτος είναι το κράτος. Αυτό το πίσινοι είναι από το ρήμα πίθο, από το ίδιο ρήμα προέρχεται, πίθο με έψιλον γιώτα. Προέρχεται, μη με μπερδεύεις, προέρχεται η λέξη πίστης. Προέρχεται η λέξη πίστης. Από τη λέξη ινωρέη προέρχεται η λέξη ανήρ, ανήρ ανέρος. Μάλλον η ινωρέη προέρχεται από τη λέξη ανήρ. Είναι τα ονόματα αντίνορ, ριξίνορ και αγίνορ, έχουν όλα τη λέξη ανήρ στο τέλος τους. Εκεί λοιπόν στάθηκε η θεά και φώναξε «Ήησε, Ήησε». Το ρήμα είναι «άβο», και ίσα κάνει, ίσα ή τα ύψιλον κάνει στον αόριστο, από το ρήμα αυτό προέρχεται η αυδή. Το ρήμα άβο σημαίνει δύο πράγματα, ξηραίνω και βοώ. Εκεί λοιπόν στάθηκε η θεά και φώναξε δυνατά. Δυνών, δυνώντε, μέγαντε, λέει. Δυνατά, αλλά και δεινά, είναι φοβερή η φωνή της. Δεν έχουμε μιλήσει για την επιρροή του ήχου. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το ερευνήσουμε. Εδώ χρειάζεται όμως ειδικός να το ερευνήσει το θέμα του ήχου. Τι επίδραση έχει ο ήχος στον άνθρωπο. Η συχνότητα. Η συχνότητα γενικώς. Γενικώς. Και τα σύμβολα που δημιουργούν οι διάφορες συχνότητες. Όρθια λοιπόν, φώναξε η θεά, και στους αχαιούς μέγα σθένος έβαλε σε εκάστου την καρδία. Άλικτον πολεμίζειν οι δε μάχεστε, άλικτα, χωρίς λήξη, να πολεμά και να μάχεται, και σε εκείνους, λέει, έφνης ξαφνικά ο πόλεμος έγινε γλυκύτερος από τον όστο. Τι σιδάφαρ πόλεμος γλυκίων γένετο, ιενέεστε. Σαν να είναι κάτι μεταδοτικό. Ο πόλεμος έγινε πιο γλυκός από το να επιστρέψουν στην πατρίδα. Από αυτό που θεωρείται το πιο φυσικό, δηλαδή, να θέλει κάποιος να φύγει, να φύγει μακριά από τον πόλεμο. Αυτός ο στίχος εμφανίζεται ξανά στην Β', τον έχουμε δει, Β' Ραψοδία 453. Να φύγει λοιπόν για την πατρίδα του με τις σκύλες νύες στη φίλη πατρίδα γη. Ο Ατρίδης βόησε και να ζώνονται διέταξε. Ο Πρόκλος στο έργο του «Υπόμνημα εις Θεσιώδου έργα και ημέρε», στίχος 344 και 345, λέει «Η έκφραση άζωστος μπορεί να σημαίνει τον άοπλο και ζωσμένος τον οπλισμένο, και με αυτή την έννοια ο Όμηρος το οπλίζεστε, ζώνιστε», είπε στη φράση «ζώνιστε άνω γεναργίους». Να οπλιστούν λοιπόν τους διατάσσει, τους αργίους. Και αυτός ντύθηκε με αστραφτερό χαλκό. Και τώρα στη συνέχεια θα περιγράψει τον Αγαμέμνονα, καθώς αυτός ντύνεται τα όπλα. Αυτός λοιπόν ο Αγαμέμνον που τόσο ταπεινώθηκε στην Ιώτα Ραψοδία, όπως είδαμε, που είχε προτείνει την αποχώρηση, πρέπει τώρα να τιμηθεί. Στο κάτω-κάτω είναι ο αρχιστράτηγος. Πρέπει να φανεί η πολεμική του
ικανότης. Και αρχίζει να περιγράφει λοιπόν τον Αγαμέμνονα που να δίνεται τα όπλα. Άλλωστε η οραψωδία επιγράφεται Αγαμέμνονος αριστεία. Και αυτός ντύθηκε με αστραφτερό χαλκό, λέει, νόροπα χαλκών. Ο νόροψ, ωμέγα όμικρον, είναι η λέξη σημαίνει κάτι το λαμπρό, κάτι το εκτυφλωτικό. Είναι, ονομάζεται έτσι γιατί προέρχεται από το στερίν του οράν, λέει ο Ευστάθιος. Γι' αυτό λέγεται εκτυφλωτικό. Νόροψ χαλκός είναι αυτός που στερεί, είναι τόσο εκτυφλωτικός που δεν μπορείς ούτε να τον βλέπεις. Μια και ανέφερα γραμματικό σχόλιο, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπαμε την προηγούμενη φορά. Αναφέραμε τον θυμβραίο Απόλλωνα, το θυμβραίων πεδίων, και μίλησε εκεί για ένα βοτάνι, για ένα φυτό, το οποίο λέγεται θύμβρι. Το έχουμε πει αυτό. Επειδή κάτι δεν μου κολούσε, έψαξα τη λέξη θρούμπα, θρούμπι. Και είναι η ίδια λέξη, προέρχεται από τη θύμβρη. Η θύμβρη λοιπόν είναι αυτό το βότανο που εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα και το βάζουν στις ελιές. Πρέπει να είναι κάτι σαν το θυμάρι, κάτι ανάλογο και αρωματίζει δηλαδή τις ελιές. Είναι η θρούμπη. Και μια και αναφέραμε τώρα, μπερδευτήκαμε με τα βότανα, έχουμε εδώ αυτό το κλαδί με τα σίκα. Αυτά τα σίκα λέγονται σκάρφι. Αυτό το σίκο λέγεται σκάρφι. Αυτό, ως εκ τούτου, αυτή η παροιμία, εδώ, πώς το φαίνεται, αυτή η παροιμία, τα σίκα-σίκα και τη σκάφι-σκάφι που λένε, δεν είναι η σκάφι. Τι σχέση έχει η σκάφι με τα σίκα? Είναι η σκάρφι, η οποία είναι ένα είδος σίκου. Τα σίκα να τα λέμε σίκα και τη σκάρφι-σκάφι. Ναι, γιατί η σκάρφι είναι, όπως βλέπετε, έχουμε Ιανουάριο του 2018 και αυτό, το φυτό αυτό είναι, τώρα κόπηκε. Το πρωί. Υπάρχει δηλαδή, μέσα στον Ιανουάριο μπορεί να βρει κανείς σκάρφι. Μας το έφερε ο Κώστας, μέλος του ομηρικού κύκλου. Λοιπόν, ντύθηκε λοιπόν ο Ατρίδης, ο Αγαμέμνων, με αστραφτερό χαλκό και πρώτα κνημίδες έθεσε περί τις κνήμες του, καλές, ωραίες, με αργυρά επισφύρια συναρμοσμένες. Δεύτερον πάλι θώρακα περί τα στήθη φόρεσε και που κάποτε ο Κινήρης του έδωσε δώρο φιλοξενίας να είναι, γιατί είχε μάθει στην Κύπρο το Μέγα Κλέος, εξού και το όνομα Μεγακλής, αυτό σημαίνει το όνομα Μέγα Κλέος. Είχε μάθει λοιπόν αυτός ο Κινήρης από την Κύπρο πως οι Αχαιοί στην Τρία με τα πλοία να αναπλέψουν έμελαν. Τούτου ένεκα τον έδωσε χάρισμα στο βασιλιά, τον θώρακα. Να δούμε λίγο ποιος είναι αυτός ο Κινήρης. Ο Κινήρας ή Κινήρης, ναι, ήταν βασιλεύς της Κύπρου. Ο Ευστάθιος τον ονομάζει Ζάμπλουτο. Για κάποιους μυθογράφους είναι γιος του Απόλλωνος. Για κάποιους άλλους είναι απόγονος της Ιούς και του Κεφάλου, που λέγαμε. Οι παραδόσεις ποικίλουν. Φτάνει στην Κύπρο με απίκους και ιδρύει την πόλη της Πάφου. Ο Κινήρας ήταν ο εισηγητής της λατρείας της Αφροδίτης στην Κύπρο, η οποία έδωσε μεγάλη αξία στο νησί. Ο ίδιος θεωρήθηκε πως είχε το χάρισμα της προφητείας και πως ήταν αξιόλογος μουσικός. Από αυτόν πήρε το όνομά του το μουσικό όργανο Κινήρα. Γενικότερα του αποδίδουν την εισαγωγή του πολιτισμού στην Κύπρο, την ανακάλυψη των ορυχείων χαλκού που πλούτησαν το νησί, την εφεύρεση της κατασκευής και της κατεργασίας του ορίχαλκου, εξού και ο θώρακας που έκανε δώρο στον Αγαμέμνονα. Ο Κινήρας όμως δεν ήταν πολεμιστής. Όταν έφτασαν ως πρέσβεις στην Κύπρο ο Οδυσσεύς και ο Ταλθύβιος, ο κήρυξ του Αγαμέμνονος, για να τον παροτρύνουν να λάβει μέρος στην Τροϊκή εκστρατεία, ο Κινήρας υποσχέθηκε να στείλει στόλο από 50 πλοία. Εξόπλησε ένα και τα υπόλοιπα 49 τα έκανε από πυλό και τα άφησε στη θάλασσα. Φυσικά μόνο το ένα έφτασε στην αυλίδα. Ο Ευστάθιος λέει ότι σύμφωνα με κάποια παράδοση, ο Κινήρας έστειλε στην Τρία τις θυγατέρες του, Ινό, Σπερμό και Ελαΐδα, οι οποίες έτρεφαν ολόκληρο το στράτευμα. Με άλλα λόγια, τους χορήγησε τα τρόφιμα της Προμήθειας, δηλαδή που είχαν, λέει ο Ευστάθιος, αυτά τα έστειλε η Σπινίνα στρατείας, επειδή δεν έλαβε μέρος στον πόλεμο. Όπως ο Σικιώνιος Εχέπολος την έθι, το περίφημο θηλυκό ύπο του Αγαμέμνονος, ώστε να μην στρατευτεί, στο ψι 296.